Αμέσω στην Αλεξία Τασούλη για την ενημέρωση που έκανε ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριο Δένδια, στου Ευρωπαίου ομολόγου του. Αλεξία. Λοιπόν, και ο Υπουργό Εξωτερικών έλαβε πληροφορίε επί του πεδίου για όλε τι εξελίξει και από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, τον Γκάμπε Γενάζια, αλλά και από τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό. Και στη συνέχεια ενημέρωσε του Ευρωπαίου ομολόγου του στην τηλεδιάσκεψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με πληροφορίε μα, έγινε συζήτηση και για το ρόλο τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα παιχνίδι που, όπω είπε ο κύριο Σεδένδια, είναι επικίνδυνο αυτό που παίζει η Τουρκία. Και αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι δεν είναι, όπω είπε, ελληνικό πρόβλημα, mm -hmm. δεν είναι ούτε καν ένα περιφερειακό πρόβλημα, είναι ένα, παιχνι... είναι ένα πρόβλημα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για το οποίο είπε ο κ. Δένδιας θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι τόσο διστακτική απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Ο κ. Δένδιας είπε ακόμα ότι οι εμπιστικέ δηλώσει και οι μονομερεί τοποθετήσει σε αυτήν την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή δεν βοηθούν. Ενώ σε ό,τι αφορά τον φλέγο θέμα τη Μέση Ανατολή, mm -hmm. ο κ. Δέντια καταδίκασε τη Χαμά, είπε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια πρωτοβουλία και αυτή η πρωτοβουλία να είναι στη βάση τη λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1967 ναι. και άρα με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και στα δύο κράτη νίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξία.